Κύριε Μανούσογλου, καλημέρα εδώ στο αθλητικό ποδοσφαιρικό κέντρο που ετοιμάζετε εσείς και ο Σύλλογος Όμιλος Αθλοπαιδιών. Υπήρχε ένα θέμα εδώ με το ρέμα, υπάρχει ένα θέμα πάντα, είναι ένα επικίνδυνο ρέμα. Καθαρίζεται σήμερα ως υπεύθυνος εδώ της εγκατάστασης πίσω μας. Θα μου πείτε τη χρησιμότητα του καθαρισμού των ρεμάτων, ειδικά ένα ρέμα όμορο σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Σίγουρα είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα για τις εγκαταστάσεις εδώ του, όχι μόνο τις δικές μας εγκαταστάσεις που ετοιμάζουμε, αλλά και για το νέο στάδιο Ανταγόρας, το οποίο ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι εδώ ο χώρος, πόσο σημαντικός είναι αυτό το ποτάμι, το οποίο στο παρελθόν έχει αρκετά χρόνια από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι λένε εδώ οι τριγύρω οι γείτονες, ότι έχει αρκετό διάστημα να καθαριστεί. Βλέπουμε σήμερα τους ανθρώπους του Δήμου να είναι εδώ, μέσα στο ποτάμι, βοηθάει και ο καιρός, ανοίγουν το καθαρίζουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε πλέον, εφόσον οι καιροί αρχίσουν να χαλάνε, η βροχόπτωση, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, διότι γνωρίζουμε εδώ ότι ο χώρος είναι προβληματικός. Κύριε Μανούσογλου, δοθείς ευκαιρίας, το αθλητικό κέντρο σας προχωράει με γοργούς ρυθμούς, ένα στολίδι για την περιοχή και για, φυσικά για το νησί μας, ένας επιπλέον ποδοσφαιρικός χώρος μαζί με τους νέους χώρους που δημιουργούνται από τη Δημοτική Αρχή. Θεωρείτε ότι τέτοιοι χώροι, ποδοσφαιρικοί χώροι, αθλητικοί χώροι συμβάλλουν στην προαγωγή όχι μόνο του ποδοσφαίρου ως άθλημα αλλά γενικότερα του αθλητισμού στο νησί μας? Είναι σημαντικό γεγονός, το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι καταρχήν το ευχής έργων είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ότι άρχισε πλέον το παλαιό στάδιο να αλλάζει μορφή, να γίνεται επιτέλους όπως το θέλουμε, και αυτό είναι πραγματικά ένα σημαντικό γεγονός. Έτσι και εδώ εμείς σιγά σιγά, γοργά βήματα, πάμε να κάνουμε κάτι ακόμα, ένα αθλητικό μέρος, έτσι ώστε να μπορέσουμε τα παιδιά του νησιού μας να υπάρχει μια ασφάλεια και να είναι πλέον σε διαφορετικές εγκαταστάσεις. Όμως είναι σημαντικό και ο Δήμος αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά στο παρελθόν ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα και στο γήπεδο, στο νέο στάδιο Ανταγοραστού, αλλά και στην τριγύρω εδώ περιοχή, με το ρέμα το οποίο όταν πλημμυρίσει δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Ευελπιστούμε, ελπίζουμε μετά τον καθαρισμό αυτό να είναι όλα άψογα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι πάντα επιτυχίες και φυσικά να ολοκληρωθεί το συντομότερο το αθλητικό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσιμισήρη, εδώ κάτοικος της περιοχής. Πλησιέστερα σε αυτό το ρέμα δεν υπάρχει άλλος εκτός από εσάς. Πώς βλέπετε τις σημερινές εργασίες που γίνονται εδώ καθαριότητας, καθαρισμού θα έλεγα, του ρέματος εδώ, στους Αγίους Αναργύρους δίπλα? Είναι ένα ρεύμα πολύ επικίνδυνο, έχει να καθαριστεί πάρα πολλά χρόνια και μπράβο σας αυτό που κάνετε τώρα για να καθαριστεί, για να μην έχουμε τις πλημμύρες εδώ και στο γήπεδο και λίγο πιο κάτω. Είναι ένα επικίνδυνο ρεύμα. Είστε χρόνια κάτοικος της περιοχής. Ξέρετε, έχει πρόβλημα το γεφύρι εδώ. Θεωρείτε ότι πρέπει να φτάσει και ο καθαρισμός σε μεγαλύτερη επίπεδο? Σε μεγαλύτερη απόσταση από εδώ και μόνο μέχρι το γήπεδο, γενικά μέχρι ένα χιλιόμετρο πάνω που πάει το επικίνδυνο σημείο του. Επειδή έχετε την εμπειρία ως κάτοικος και ως άνθρωπος εδώ του ρέματος που μένετε, πού οφείλεται ότι αρκετές φορές υπάρχουν προβλήματα, τι γίνεται? Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όλα φαίνεται μπροστά μας. Πετάνε οι κάτοικοι, κάποιοι πετάνε μέσα? Γενικά πετάνε τα πάντα μέσα, αφού, τι να πεις, όταν βρέξει βλέπεις τα πάντα εδώ που κατεβάζει το γεφύρι κάτω. Σας ευχαριστώ. Και εγώ, καλή σας μέρα. Κύριε Βρούμα, καλημέρα, εδώ χειριστής του Δήμου της ΚΟ, του εργοταξίου της ΚΟ. Τι εργασίες πραγματοποιείτε εδώ μέσα στο ρέμα, εδώ δίπλα, το όμορο ρεύμα, δίπλα στο νέο Δημοτικό Στάδιο Ανταγόρας, στην εκκλησία μας, στους Άγιους Αναργύρους? Κάνουμε ένα καθαρισμό και μια εκβάθιση για να στραγγίζουν τα νερά του γηπέδου. Πρέπει να πάμε δηλαδή λίγο γύρω στους 50 πόντους κάτω για να βγει ο σωλήνας στην επιφάνεια που είναι του γηπέδου. Κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό και φέτος ήρθαμε να το φτιάξουμε τώρα που δεν έχει βρέξει και πολύ. Και βλέπω καθαρίζεται στο εύρος μήκος και πλάτος εδώ όλου του ρέματος και η γειτονιά, οι κάτοικοι είναι ευχαριστημένοι.
διότι είναι πολύ επικίνδυνο ρέμα, όπως μας δηλώσανε και όπως γνωρίζουμε, όταν ειδικά έχει έντονη βροχόπτωση, έχουν πλημμυρίσει τα όμορα σπίτια, η γειτονιά ολόκληρη. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι καθαριότητες στα ρέματα που τις οποίες κάνετε και εσείς με τους συναδέλφους σας? Κάθε χρόνο το καθαρίζουμε. Φέτος βέβαια καθαρίσαμε και λίγο περισσότερο όσο μπορούσαμε. Μπήκαν κάποιοι άνθρωποι και με τα χέρια και καθαρίσανε. Τα προβλήματα δεν είναι στο ποτάμι, τα προβλήματα είναι στην παραλία, στα γεφύρια που είναι λίγο μικρά και δεν χωράνε τα νερά τα ποτάμια που κατεβαίνουν, γιατί τώρα και τα καιρικά φαινόμενα είναι λίγο πιο ισχυρά. Αυτά. Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε. Έγινε, να είστε καλά.